Εύχομαι και υπομονή σε όλο τον κόσμο για όλα αυτά που θα φέρει η νέα χρονιά. Τα γλιτώσατε τα χιόνια, παρότι ήσασταν σε ετοιμότητα. Δόξα τω Θεώ. Αυτή τη φορά, έτσι. Δεν πέρασε, δεν μας ακούμπησε καν. Ευτυχώς για όλους μας. Και για τους, και για εμάς, για την υπηρεσία, αλλά και για όλους τους δημότες και κυρίως για τους άπορους και αυτούς που δεν είχαν που να ζεσταθούν. Γιατί για αυτούς ήταν το χειρότερο. Mm-hmm. Ευτυχώς ήταν μια δοκιμασία για εμάς, γιατί πάλι άλλη μια φορά θέσαμε σε επιφυλακή την υπηρεσία. Αλλά δεν χρειάστηκε. Ήσασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσετε, έτσι. Είμαστε έτοιμοι, κάναμε μικρές παρεμβάσεις, δεν χρειάστηκαν πολλά πράγματα. Μόνο λίγο στις πιο ορεινές περιοχές, λίγο αλάτι ρίξαμε. Τίποτα όμως. Τίποτα σαν αυτό που περιμέναμε και σαν αυτό που ακουγόταν ότι θα έρθει. Ναι, σαν το περσινό. Σαν το περσινό, δεν ακουγόταν ότι θα έρθει το περσινό, αλλά κάτι μεγάλο κάτι ακουγόταν πάντως. Και δεν ήρθε τίποτα, ευτυχώς. Ναι, πάλι καλά, το γλιτώσατε. Τώρα, επειδή έχουμε καινούργια επιδείνωση, λέει, δεν ξέρω αν θα έχει χιονόπτωση βέβαια ή όχι. Ο μηχανισμός παραμένει έτοιμος, έτσι. Ναι, σε εμάς από τους άλλους έρχεται ενημέρωση, έρχεται δελτίο έκτακτων των καιρικών φαινομένων και πάντοτε είμαστε σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Είναι η πρώτη υπηρεσία που ενημερώνεται δική μας. Ωραία. Πάμε στα της καθαριότητας. Ναι, πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα, που έχετε και περισσότερο καιρό στη θέση αυτή. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα έχουν μπει σε σειρά. Αρχίζω και εγώ λίγο και ησυχάζω και ηρεμώ σιγά-σιγά. Γιατί ήταν πολλά τα ζητήματα που ήταν ανοιχτά και που σιγά-σιγά κλείνουμε και κάθε μέρα κλείνουμε ζητήματα. Ναι. Το τελευταίο είναι αυτό με τα καύσιμα των οχημάτων. Αυτό θα το δούμε λιγάκι, γιατί πραγματικά είναι σοβαρό. Αλλά πολλά ζητήματα τα οποία είχαν μείνει, πώς να σας το πω, στον πάγο ή ζητήματα που λειτουργούσαν με αυτόματο πιλότο τα τελευταία χρόνια, τώρα δρομολογούνται και έχουν πάρει μια σειρά. Υπάρχει πλέον μια τάξη στην υπηρεσία. Αυτό θεωρώ εγώ. Οι κάδοι που είχατε παραγγείλει έχουν έρθει. Έχουν έρθει οι κάδοι. Οι πράσινοι. Ναι. Βέβαια, σα είχα πει και τότε έτσι, ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό οι κάδοι που ήρθαν σε σχέση με αυτού που δεν θα αντικαταστήσει όλου του κάδου προφανώ. Οπωσδήποτε. Στο κέντρο όμω παρουσιάστηκε μεγάλη βελτίωση, γιατί εκεί είναι η πρώτη εικόνα τη πόλη. Και οι κάδοι που αποσύραμε από το κέντρο μπορέσαμε και του τοποθετήσαμε σε κάποιε άλλε περιοχέ που είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Αναμένουμε και την ανανέωση τη σύμβαση με την ανακύκλωση. Και εκεί πέρα και την προμήθεια καινούργιων κάδων. Τώρα τι γίνεται με την ανακύκλωση, γίνεται. Γίνεται κανονικότατα. Γίνεται. Ναι, ναι. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα στην υπογραφή της σύμβασης που εκκρεμεί. Έγινε κάποιες διορθώσεις και θα σταλεί ξανά η σύμβαση. Περιμένουμε τώρα από μέρα σε μέρα να έρθει και να προγίνει προμήθεια μετά και μπλε. Αλλά αυτά που ρίχνουμε στους μπλε κάδους πηγαίνουν στην ανακύκλωση, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα πρόσκοπτα. Απλά θα παραγγείλουμε και καινούργιους κάδους και στην ανακύκλωση. Θα έρθουν και καινούργιοι μπλε. Είστε ευχαριστημένοι λοιπόν με την εικόνα της πόλης? Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Αυτό θα το κρίνουν οι δημότες. Είμαι, ναι, είμαι ευχαριστημένη από την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσα στον 1,5 αυτό χρόνο. Εγώ θεωρώ και βλέπω και από αυτό που ακούω από τους δημότες γύρω μου είναι ότι βλέπουν διαφορά στην καθαριότητα τον τελευταίο χρόνο στην πόλη. Αλλά αυτό και εσείς μόνος μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να δείτε αν πραγματικά είναι έτσι η εικόνα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένη. Ναι. Ικανοποιημένη μέχρι έναν βαθμό είμαι. Ευχαριστημένη όμως πλήρως ποτέ δεν είμαι και ποτέ δεν θα είμαι. Θεωρώ ότι πάντοτε μπορούν να γίνουν περισσότερα βήματα. Αλλά με το προσωπικό που υπάρχει και τις προσπάθειες που καταβάλλονται καθημερινά, θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που είχαμε πριν ένα χρόνο. Το πόρτα-πόρτα δουλεύει ακόμα? Ξεκίνησε δουλεύει. Πριν τα Χριστούγεννα, λιγάκι έτσι. Συνεχίζει να δουλεύει τώρα. Είπαμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα δουλέψει μέχρι 16 Ιανουαρίου. Αυτή ήταν η εντολή του Δημάρχου. Και από εκεί και πέρα θα παρουσιαστούν θα τα στοιχεία. Θα το συνεχίσετε ή θα αναλόγως την επιτυχία ή όχι? Έχει επιτυχία καταρχάς. Αναλόγως αυτό θα αξιολογηθεί 16 Ιανουαρίου. Θα παρασχεθούν στο Δήμαρχο όλα τα στοιχεία για να αξιολογήσει. Το κόστος, όλα τα στοιχεία, τα ανταποδοτικά, δηλαδή αν πραγματικά απέδωσε αυτό το πρόγραμμα, αυτά που περιμέναμε εμείς να αποδώσει. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα να εφαρμοστεί, κύριε Μαρέδη, και το είδαμε και στην πράξη πολλές φορές, είναι η δεύτερη φορά που εφαρμόζεται τώρα, ότι οι δημότες, όχι όλοι, για να μην αδικώ αυτούς που πραγματικά συμμορφώνονται, και υπάρχουν και κάποιοι που συμμορφώνονται, έτσι. Αλλά κάποιοι επιμένουν και είναι συγκεκριμένα τα σημεία που παρατηρούνται προβλήματα. Ναι. Σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή, θα βλέπετε κι εσείς ότι περνάει το πορματοφόρο και μετά από λίγη ώρα βγαίνουν σακούλες κάτω στο δρόμο. Παρότι υπάρχουν και στις κάθετες οδούς. Παρότι υπάρχουν και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, γιατί άλλο δεν προλαβαίνει. Πολύ, αυτό που δεν προλαβαίνει, βεβαίως. Μα αυτό είναι η λογική του. Ναι, η λογική του είναι να γενικευτεί το φαινόμενο αυτό και να μην πετάμε στο πορματοφόρο, να πετάμε όλου του κάδου και να επιβαρύνονται οι κάδοι. Τώρα, αυτά όλα θα αξιολογήσει ο Δήμαρχος στις 16 Ιανουαρίου και θα δούμε αν θα το συνεχίσουμε ή όχι. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχιστεί? Ή τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι δική μου απόφαση. Okay. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του Δημάρχου. Εγώ θα παραθέσω όλα τα στοιχεία στο Δήμαρχο και αν μου ζητηθεί η γνώμη, φυσικά θα την καταθέσω. Φυσικά θα την καταθέσω. Ούτως ή άλλως μια υπηρεσία εφαρμόζει μια γενικότερη πολιτική. Την πολιτική τη χαράζει ο Δήμαρχος ποια θα είναι της υπηρεσίας. Και εγώ ανταποκρίνομαι, φυσικά όμως φροντίζω. Τι να σας πω. Εγώ θεωρώ ότι οι αντιδήμαρχοι είμαστε το άζαξ λίγο στο τζάμι του Δημάρχου. Πρέπει να καθαρίζουμε κάτω το τζάμι για να βλέπει σωστά να παίρνει αποφάσεις. Λέτε συνεχώς του Δημάρχου. Δημάρχου.
Ποιο δημάρχου τώρα, γιατί έχουμε και. Του εκλεγμένου δημάρχου. Α, okay. Του δημάρχου του που Μπέου. Ψήφισαν οι δημότες κατά το σύστημα που ισχύει. Το δημοκρατικό αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αυτό είναι. Εντάξει, καλά. Αυτό έχει. Αυτό ήταν πάντα και αυτό θα είναι πάντα. Και αυτό εγώ τουλάχιστον αναγνωρίζω σαν μόνη θεσμική διαδικασία. Και όσοι είναι υπέρμαχοι των θεσμικών διαδικασιών, γιατί ακούω πολλά για αυτά, αυτό θα πρέπει και εκείνοι να υποστηρίξουν και να μάχονται υπέρ αυτού. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή, παίρνετε μόνο από τον κύριο Μπέο εντολή ή δεν παίρνετε από τον κύριο Θεοδόρου? Εντολή τι εννοείται, γραπτή. Δεν διατάζει ο Δήμαρχος. Δεν λέω ότι διατάζει, την πολιτική. Ποιος την καθορίζει? Ο Δήμαρχος της πόλης είναι ο Αχιλλέας Μπέος. Αυτός είναι ο Δήμαρχος της πόλης. Ο κύριος Θεοδόρου ασκεί τα καθήκοντα του Δήμαρχου. Είναι πολύ σαφές από την νομοθεσία. Τι είναι, ποιος είναι ο Δήμαρχος. Ο ένας είναι σε αργία προσωρινή. Ποιος ασκεί τα καθήκοντά του. Όταν χρειαστεί να πάρω εντολές, παίρνω και από τον Δήμαρχο. Και okay. Από ναι, αυτό που ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου. Γιατί για μένα, είτε μιλάει ο κύριος Θεοδόρου, είτε μιλάει ο Δήμαρχος ο Αχιλλέας Μπέος, είναι λέτε το ίδιο πράγμα. Βεβαίως. Η Δημοτική Αρχή έχει μια κοινή γραμμή. Αυτή την κοινή γραμμή ακολουθώ και εγώ, που ακολουθούσε πάντα η Δημοτική Αρχή. Τώρα, ότι ασκεί καθήκοντα Δημάρχου ο κύριος Θεοδόρου, καθόλου δεν πρέπει να απασχολεί τους δημότες και νομίζω στην καθημερινότητά τους καθόλου δεν είδαν κάποια διαφορά. Είδαν κάτι οι δημότες. Δεν έχω αντιληφθεί κάποιος δημότης να έχει κάποιο παράπονο ότι δυσλειτουργεί ο Δήμος, ότι βλέπει να μην πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Βλέπω ότι πραγματικά. Λόγω της εκλογής του κυρίου Θεοδόρου, λέτε. Εντάξει, φαντάζομαι πως όχι. Της εσωτερικής εκλογής. Της αντικατάστασης του Δημάρχου. Ναι, τη προσωρινή αντικατάσταση. Εντάξει. Τώρα, τι γίνεται με τα καύσιμα των απορριμματοφόρων? Με τα καύσιμα. Θα βάλετε κάρτα, πώς θα το κάνετε? Γιατί εκεί. Ενεργοποιήθηκαν ήδη κάρτες. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει διάφορα, ακούγονται περισσότερα. Είναι μια αμαρτωλή ιστορία τα καύσιμα. Σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στο Δημοπόλιο. Ναι, σε όλους τους Δήμους. Έτσι, παντού ισχύει αυτό. Ήταν επιθυμία του Δημάρχου και δική του σκέψη από την αρχή της θητείας ότι θα πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο του τι καταναλώσεις έχουμε σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, όχι μόνο βέβαια στην καθαριότητα, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια η καθαριότητα μπλέκεται άμεσα γιατί όλα τα οχήματα είναι χρεωμένα στην καθαριότητα. Όλα τα οχήματα του Δήμου. Έχει το μεγαλύτερο στόλο. Έχει όλο το στόλο. Όλο το στόλο. Όλο το στόλο στα δικά της αρχή. Εμείς. Ναι, όλα είναι στην καθαριότητα και. Ακόμα και τα άλλα τα υπηρεσιακά δηλαδή. Όλα τα υπηρεσιακά οχήματα βρίσκονται στην καθαριότητα πρακτικά τοποθετημένα παρότι δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς. Έτσι τα χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Οπότε εμείς είχαμε μια μεγάλη συμβολή σε αυτό το τομέα σαν υπηρεσία. Λοιπόν, ο Δήμαρχος ήθελε να ελέγξουμε ακριβώς τι καταναλώσεις κάνουμε, προκειμένου να μην υπάρχει σπατάλη και σε αυτόν τον τομέα. Είναι στη λογική του Δημάρχου ότι θα πρέπει να περιορίσουμε κατά το πόσο πληρώνουμε το μήνα για καύσιμα στο Δημοβόλο. Ακριβώς. Αυτό το στοιχείο που με ρωτάτε, κύριε Μαρέτη, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Τι εννοείται δεν υπήρχε μέχρι σήμερα? Δεν το γνωρίζαμε. Δεν ξέραμε πόσο το μήνα. Όχι, κύριε Μαρέτη, δεν το ξέραμε. Γι' αυτό σας λέω πώς ότι μπαίνει μια σειρά σιγά-σιγά στο Δήμο. Πώς γίνεται? Κάναμε μια προμήθεια. Πολλά πράγματα, κύριε Μαρίδη, δεν ξέραμε μέχρι σήμερα και αυτό είπε ότι πολύ δούλευε. Πόσο διαρκούσε μια προμήθεια κάποιον? Στον αυτόματο πιλότο. Τι παίρνουν κάποιου τόνου, φαντάζομαι. Μέχρι να εξαντληθούν. Κοιτάξτε, η σύμβαση ήταν με τον κρατηρούχο. Γινόταν μια σύμβαση με κάποιον ανάδοχο. Και όποτε άδειαζε, όποτε άδειαζε το ρεζερβουάρ. Δεν έχουμε στοιχεία για το πόσο καταναλώνουμε, πόσο πληρώνει ο Δήμος. Οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ασκούσαν κάποιον υποτυπώδη έλεγχο, γνώριζαν, εάν χρειαζόταν, περίπου πόσο γεμίζει ένα απορριμματοφόρο και πόσα δρομολόγια κάνει και με υπολογισμούς μπορούσαν να βρουν τι ξοδέψανε. Αλλά αρχείο που να φαίνεται πόσες φορές αυτό το όχημα δεν υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα να μπορεί να υπολογίσει. Τώρα θα υπάρχει, δεν υπήρχε, λέω. Ναι, μέχρι σήμερα. Ναι, αυτό λέω. Τώρα θα υπάρχει. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Για να μπορούμε να. Πώς θα λειτουργεί, με κάρτα, πώς θα είναι αυτό? Το κάθε όχημα θα έχει τη δική του κάρτα, θα έχει δηλαδή μια ταυτότητα. Μια κάρτα για να καταλάβουν οι δημότες όπως ακριβώς είναι οι χρεωστικές κάρτες που χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Αναγράφεται λοιπόν επάνω στην κάρτα ο αριθμός του οχήματος, ο αριθμός κυκλοφορίας. Με αυτή την κάρτα και μια εντολή που θα παίρνει πλέον ο οδηγός από την υπηρεσία του, δηλαδή δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο οδηγός και να δίνει εντολή στον πρατηριούχο, στον ανάδοχο, πόσο καύσιμο τόσο, θέλει. Ναι. Όχι, θα πρέπει να έχει ένα έλεγχο υπηρεσία, να του δίνει ειδικό έντυπο εντολής, να προμηθεύσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με αυτόν τον αριθμό κυκλοφορίας που φέρει την κάρτα αυτή, με συγκεκριμένα λίτρα καυσίμου. Έτσι θα εξοικονομήσετε, λέτε, χρήματα. Σε καταρχάς φάση, οργανώνεται και αυτό είναι καλό. Πρώτον, σε πρώτη έτσι. Φάση θα οργανωθούμε και θα δούμε τι ξοδεύουμε. Σε δεύτερη φάση. Έχει υποπέσει την αντίληψή σας ότι υπάρχει σπαταλή? Δεν μπορώ να το αποκλείσω, κύριε Μαρέδη.
Δεν μπορώ να το αποκλείσω γιατί δεν γνωρίζω. Τι, δεν θέλω να πω για πράγματα που δεν γνωρίζουμε και που δεν υπάρχουν αποδείξεις. Είναι το πιο εύκολο να πετάμε λάσπη. Όχι, όχι, δεν θέλω να πετάξετε λάσπη. Αυτό. Μόνο. Όχι. Το θέμα δεν είναι, δεν ναι. μπορώ να πω κάτι γιατί σας είπα ακριβώς προηγουμένως ότι δεν έχω στοιχεία. Δεν ξέρετε για να πόσο ακριβώς. Καταναλώνουμε. Αλλά επειδή δεν το γνωρίζουμε αυτό και επειδή θα πρέπει να γνωρίζουμε για να δούμε αν πρέπει να κάνουμε κάποια εξοικονόμηση και πώς θα διαχειριστούμε τα χρήματα που έχουμε στους συγκεκριμένους κωδικούς, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να ελέγξουμε τη ροή. Αφενός να έχουμε μια συγκεκριμένη ροή καυσίμου, δηλαδή να μην έχουμε προβλήματα στη ροή του καυσίμου, να μπορούμε να προμηθευόμαστε όποτε χρειαζόμαστε καύσιμο. Και αφετέρου, το καύσιμο αυτό να ξέρουμε ακριβώς πόσο χρησιμοποιούμε για το κάθε όχημα σε μια κατανάλωση. Όπως μας είπατε, με ρωτήσετε πριν το μήνα πόσο καταναλώνουμε. Ναι. Θα έπρεπε να μπορώ να σας απαντήσω. Δεν είμαι όμως εύκολο για μένα να σας το απαντήσω αυτό, γιατί δεν υπάρχει αυτό το σύστημα που σας λέω. Ενώ τώρα θα τηρείτε αρχείο και σε εμάς και στον ανάδοχο. Ναι. Το ίδιο. Και θα μπορεί να γίνει και διασταύρωση. Τι έδωσε ο ανάδοχος και τι προμηθεύτηκε ο Δήμος. Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που ενδεχομένως θα μπορούσατε να μπείτε να κάνετε πιο οικολογικά λίγο τα αυτοκίνητα, να γίνει ίσως φυσικό αέριο. Φαντάζομαι ότι το έχετε σκεφτεί και αυτό, γιατί και πιο οικονομική θα είναι η κατανάλωση, λιγότερα τα χρήματα που θα ξοδεύουμε, κάτω από το μισό και πιο οικολογικό. Ο στόλος της καθαριότητας, κύριε Μαρέδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι απαρχαιωμένος. Ναι. Είναι πολύ παλιός ο στόλος. Ένα, θα σας πω ότι τώρα στην πράξη, υλοποιώντας το σύστημα αυτό, βρήκαμε πρόβλημα με τα χιλιόμετρα. Γιατί ξέρετε, οι χιλιομετρητές πολλών οχημάτων ήταν και χαλασμένοι χιλιομετρητές. Τώρα μας ζητάει χιλιόμετρα για να βάλουμε καύσιμο. Αν δεν δώσεις ότι τα χιλιόμετρά σου είναι περισσότερα από αυτά με τα οποία εφοδιάστηκε την προηγούμενη φορά, αν έχει κάνει, ας πούμε, δεν ζούμε ένα παράδειγμα πολύ εύκολο, 1.000 χιλιόμετρα, τώρα θα πρέπει να κάνει 1.100 για να εφοδιαστεί. Πώς υπολόγιζαν τότε αυτά τα χαλασμένα χιλιομετρητές? Δεν είναι όλα τα οχήματα έτσι. Σας είπα, είναι κάποια. Όσα είναι. Αυτά, δεν υπολόγιζαν. Δεν υπολογίζω. Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν δύσκολο να υπολογίσουμε και στην πράξη τώρα σήμερα προσπαθούμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι εντυπωσιάζεστε. Προφανώς. Αντιλαμβάνεστε ότι. Ακόμα και με ένα παλιό σύστημα, σε ένα χαρτί να βάλεις ότι από τόσα χιλιόμετρα τώρα βάζω 100 ευρώ πετρέλαιο. Ήταν άλλη μια δουλειά που ήταν χιλιόμετρα άδειασε, η προϊστάμενη. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει πρόσωπα, πρακτικά. Ακόμα και την έκαναν οι άνθρωποι. Που όσο μπορούσαν προσπαθούσαν να κρατήσουν ένα αρχείο για αν του ρωτήσει ο αντιδήμαρχος, αν του ρωτήσει να έχουν να πάρουν. Μα δεν μπορούσαν με τα χαλασμένα, ξέρω εγώ, 5 σε 5 οχήματα οι χιλιόμετρητές. Με την δήλωση του οδηγού τι δρομολόγια έκανα το από το καύσιμο. Έβαλα τόσα και έκανα αυτά τα δρομολόγια από τότε. Τα δρομολόγια τα ξέρουμε ποια είναι. Τα δρομολόγια τα ξέρουμε. Τι κάνουμε. Τι κάνει το κάθε όχημα. Αλλά από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Υπήρχε έτσι μια δυσλειτουργία, γι' αυτό το αλλάξαμε. Οπότε αυτό έχει ξεκινήσει ήδη, έτσι, να εφαρμόζεται. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη, έχει τώρα λίγες μέρες που ξεκίνησε και ακόμα δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε και αυτό θα δούμε σιγά-σιγά. Πάντως προβλήματα φαίνονται να είναι ελάχιστα, να μην υπάρχουν προβλήματα σε πρώτη φάση, εκτός λίγο από την αλλαγή των συνηθιών των οδηγών των οχημάτων. Τα υπόλοιπα έχουν μπει σε μια σειρά. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα μπορούμε να δώσουμε και αποτελέσματα γι' αυτό και το πόσο καλά πηγαίνει αυτό. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι να ελέγξουμε το καύσιμο, όπως είναι δακτύλιος που έχουν κάποιοι άλλοι δήμοι στα οχήματα. Εμείς προκρίναμε αυτόν τον τρόπο. Δακτύλιος τι εννοείται? Μπαίνει ένα δακτύλιο στο ρεζερβουάρ, από ό,τι έχω και εγώ πληροφορηθεί, ναι. Και μπορούν από εκεί να ελέγχουν πόσο καύσιμο μπαίνει. Εμείς επιλέξαμε τη μέθοδο της κάρτας. Και θα δούμε τώρα στο τέλος της πρώτης. Θα κάνει έναν απολογισμό, θα δούμε, δείτε πώς ακριβώς και να απαντήσουμε στην ερώτησή σας εάν εξοικονομούμε καύσιμο. Εγώ θα σας ξαναρωτήσω την επόμενη φορά και θα σας πω τελικά πόσο καταναλώνουμε το μήνα. Τελικά πόσο καταναλώνουμε και το μήνα. Και να μου πείτε και πόσο καταναλώναμε. Αν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Αυτό θα μπορούσα να σας το πω μόνο για να κάνουμε μια σύγκριση. Θα μπορούσα να σας το πω, αλλά μόνο συγκεντρωτικά. Ανά μήνα δεν θα μπορούσα να σας το πω. Ούτε ανά όχημα. Στο περίπου. Τώρα που καταλαβαίνετε. Θα έχετε μια εικόνα τώρα. Εύκολο να σας πω, πλέον, θα είναι εύκολο να σας πω όχι και ανά μήνα, αλλά και ανά όχημα τι καταναλώνω το μήνα. Γιατί το όχημα πλέον έχει ταυτότητα και φαίνεται πόσο εξόδεψε αυτό το μήνα το συγκεκριμένο όχημα. Καταλάβατε. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καντόλα. Να είστε καλά. Θερμές ευχές και καλή χρονιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να δούμε ποιοι θίγονται από το νέο ασφαλιστικό.